Λοιπόν, πάτησε να δεις ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε άλλο ένα memes, όπως είδες στο thumbnail, με τον καλύτερο καλεσμένο όλων των εποχών, τον πιο δυναμικό, τον Γιαννάκη. Τον έχετε ξαναδεί σε βίντεο με Fortnite. Σήμερα θα δούμε τι έχει να μας πει ο Γιαννάκης με την viewer. Δεν ξέρω πόσο καλά θα ακούγεται ο ήχος από αυτόν, αλλά ελπίζω να ακούγεται καλά. Δεν μας νοιάζει και πολύ να τον ακούμε, σχεδόν ο Γιαννάκης είναι εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, είναι special guest, άρα στο φερθούμε λίγο καλά. Πάμε μέσα στο βίντεο και τα λέμε από εκεί. Hello, mom. Ωραία, ακούγεσαι σαν ρομπότ, ακούγεσαι. Really? Λοιπόν, πάμε πρώτο βίντεο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από χαμηλά. Πάμε εδώ. Κάτσε τι λέει. Don't buy anything dumb today. My drunk ass trying to buy candy crush on the phone. Τι κάνεις, δηλαδή, να βάλει την κάρτα να δίνουν να πληρώσει με φτηνά. Ναι ρε, ο τύπος είναι τούβλο. Κάτσε, ναι, δεν γίνεται αυτό. Προσπαθεί να κάνει. Τι γίνεται. Εντάξει, Αλέξη, βάλε τις οπτικές πάνω στο τάμπλετ. Όντως ρε μαλάκα. Κάτσε και τι του δείχνει όμως εκεί, αφού αυτό του δείχνει και αυτός. Άντε καμίσου ρε μαλάκα, φύγε από εδώ ρε, ζήλη γυρνάμε πάλι. Καμίσου μωρή μαλακισμένη. Τι. Μαλάκα, ποια είναι η φάση τώρα, είναι ο σκύρος και λέει τι κάνεις εκεί μωρή μαλακισμένη. Άντε στούδι κι άλλο. Δεν σου σκάμιζω τώρα ή όχι. Και εκεί τα βλέμμα μαλάκα, δες, ο διάολος. Τι κάνεις τέτοιες μαλακίες ρε. Κομμένο. Κομμένο ρε μαλάκα. Τι σε είπα. Τι σε είπα εγώ. Miss Calculated λέει. Πω μαλάκα. Ω μαλάκα. Νόμιζα ήταν πολύ πιο ψηλά φίλε. Ω μαλάκα. Την πατσίδι έφαγε ο τύπος από τον τοίχο ρε μαλάκα. Του έφυγε κανένα δόντι για να πλευρώ σίγουρα να ξέρεις. Λοιπόν, next, perfect form. Εντάξει, το ακούσε γυμναστηριακά βιντεάκια. Ρε φίλε, ξέρεις ποια είναι η φάση σε αυτά τα βίντεο. Άκου τώρα φάση. Τα παρατηρώ πάρα πολύ αυτά. Ότι κανείς δεν μπορεί να απολογίσει ότι εδώ, για να μπορέσεις να κρατηθείς με την δύναμη που έχεις, ρε παιδί μου, όταν αφήνες εντελώς και τρως το γκντουπ. Δηλαδή, πρέπει, φίλε, τα χέρια σου να είναι τόσο δυνατά έτσι ώστε να κρατήσουν πολύ πιο πολύ από το βάρος σου. Και δεν το καταλαβαίνουν, ρε μαλάκα, όλοι λύθη. Κάπως. Ρε μαλάκα, κι εγώ σε αυτά τα βίντεο. Ρε φίλε, κάπως πρέπει να έχεις διπλωμένα τα πόδια σου, ρε μαλάκα. Ναι, κάτι δηλαδή δεν γίνεται έτσι απλά. Αυτοί νομίζουν ότι απλά θα βουτήξουν. Δεν πάμε λίγο να δω. Βέβαια, έχω δει πολλά τέτοια και νομίζω ότι ξέρω τι θα γίνει. Είμαι 100% σίγουρο. Αλλά συνήθως τα βλέπω με πολύ χοντρούς ανθρώπους, ρε. Και είναι πιο αστεία. Όχι επειδή είναι χοντροί, επειδή απλά είναι αστεία τα βίντεο, όχι τίποτα. Αυτός λίγο μπυροκυλίτσα έτσι. Έχει, εντάξει. Μαλάκα, σαν τις κούκλες που τεστάρουνε τα αμάξια, ρε μαλάκα, έπεσε ο τύπος. Ρε φίλε, εντάξει, τι περιμένει, ας πούμε, ρε φίλε. Δες εδώ τώρα, τι έπισε στη στάση, είναι στο βίντεο, ρε μαλάκα, δεν χρειάζεται καν να του πατήσουμε play. Καταρχήν οι ήχοι δεν γαμάνε. Όλα κατά τι φάση. Άμα είχε κάτω πλακάκι και δεν είχε τα μαξιλαράκια, να ξέρεις, το δόντι θα ήταν κάποιες κράτσες, λες και είναι pick-up. Αλλά για αυτό δεν ακούγεται όμως, σαν εκείνο το βίντεο που έκανε ο άλλος και το είχαν βάλει ήχο να ακούγεται μόνο τα παπούτσια. Κάτσε μέλισσες πάει να φτιάξει τώρα αυτός, μέλισσες πάει να φτιάξει έτσι, χάνει για να λέει. Πάει να κατεβάσει μελίση με σακούλα, ξέρω εγώ. Οκ, για να δούμε. Ενδιαφέρον φαίνεται, για να δούμε. Εδώ επαγγελματικός προσανατολισμός. Τι κάνει ρε μαλάκα ο τύπος. Damn, not even a BC or anything. Oh, he's getting sunk. Λογικά δεν το πιτέθηκαν ανάπτυξη. Πέθανε ο τύπος, δεν ξέρεις, πέθανε ρε. Ο τύπος μέσα σε βάση να μην έχει κάνει εξετάσεις σαν είναι αλλεργικός ρε φίλε. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Οκ. Δες λίγο το αμάξι του και πάει και μαζεύει μελίσια από την έντρα. Ρε μαλάκα, σκέψου λίγο τύπος. Έχει χίλιες μέλισσες γύρω του. Χίλιες μέλισσες ρε μαλάκα. Και μπαίνει στο αμάξι σε φάση, οκ. Θα τις αποφύγω. Ο τύπος παίζει μετά από μισή ώρα να μην ένιωθε το μυαλό του. Παίζει να έφυγε, να βγει για διπλάσιο στο σπίτι ρε μαλάκα. Να λέει γυναίκα, τι έγινε, τι. Με πρίξανε άσε στο ξύλο. Τι να πεις ρε μαλάκα, του πήγα να πάρω μέλισσα από το δέντρο ρε μαλάκα, ντροπή. Τι έχουμε εδώ.
Καλά, καλά. Κάνει μπάμερ μαλάκα τώρα εδώ με δουλεύει. 14 χρόνια με τα ποδήλατα. Τα έκανα κι εγώ μαλάκα αυτά. Αυτό ο ηλίθιο που θα δει σίγουρα θα είμαι εγώ. Μαλάκα, ο τύπος έκανε πεταλούδα, ρε. Αυτό είναι, λέγω, εγώ λέει. Ότι είναι η συζήτηση αυτή που έχουμε όταν είμαστε μικροί, ρε. Και λέει, εγώ λέει, πάω WWE. Με στέλνει ο μπαμπάς WWE. Με λέει, τι εννοείς, παίρνουμε σε δείξουμε το ποδήλατο. Smackdown το έκανε, μαλάκα. Και δες εδώ, δες πως σταματάει, ρε. Ε, αγάμι σου. Έτσι. Και νικάω και του λέω, fuck μετά. Τι, σ' άρεσε, λέει. Δες εδώ. Δες εδώ, στάση. Αυτό έχω. Αυτή είναι η νικητήρια. Δεν μπορώ να βρω τον αναπτήρα μου, φίλε. Στο σπίτι μου τον άφησε στην Τολμαϊδα. Χολντάρο. Πάνε προς τον αναπτήρα σου. Για να δούμε πόσα like είχαμε την τελευταία εβδομάδα. 4. 4 like. Α, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, οκ. Okay. Καλά πάμε. Στο Instagram πάμε καλά. Έτοιμος. Όχι. Ρε μαλάκι, χαζό είσαι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είπες ότι άναψες το τσιγάρο σου πριν, ωστόσο. Ναι. Και τον έχασες. Μπρο, δεν ξέρω που πήγε, αλήθεια. Οκ. Τι έκανε. Εντάξει, λίγο φωτίτσα πήρε το μαλλί. Τι έκανε, πήρε φωτιά τα μαλλιά της. Λίγο, άρπαξα. Από πού, ρε. Ωχ, μαλάκα, πήρε πολύ. Και αυτή είναι σε... Μαλάκα, πώς φαίνεται η γυναικεία φιλία, μαλάκα. Αυτή λέει... Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Δες βλέμμα. Μαλάκα, δες βλέμμα, το έκανε επίτηδες, ρε. Δες, λέει, τώρα τις καίω τα μαλλιά. Κοίτα. Fuck bitch. Πω ρε μαλάκα, όταν έχει κάμερες ασφαλείας, πόσο γάλια είναι τα βίντεο. Είχες δει στο προηγούμενο αυτό με τη γριά που μπήκε μέσα στον καράζ. Καλά, εντάξει. Μαλάκα, άστο ρε. Ό,τι να είναι. Οχ. Α. Μαλάκα, αυτό φαινόταν ρε φίλε. Θέλω να μου εξηγήσει. Δες εδώ, μαλάκα, με το που ακουμπάει το κεφάλι στο γκαράζ, φεύγει ευθεία πλάκα έτσι. Πώς γίνεται να φύγει κάποιος τόσο φέταρμα. Μαλάκα, δεν γίνεται απλά ρε. Δεν γίνεται να φύγει τόσο φέτα άλλος, να ξέρεις ρε. Σου λέω ότι όπως χτύπησε και απλά κοκάλωσε ρε. Ευθεία. Σαν τάβλα έφυγε κάτω. Δεν μπορείς να πατήσεις, σταμάτα με το Team Viewer, δεν μπορείς να πατήσεις, δεν σε δώσω το permission. Τι βλέπεις εσύ. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Εγώ βλέπω απλά, πώς είναι το ποντίκι το δικό μου, απλά ένα μπλε πιο μεγάλο. Αλήθεια. Ναι. Και όταν πατάς φαίνεται, κάνει μια μαλακία. Θέλω να το αγοράσω αυτό και να μπω μέσα ρε μαλάκα αυτό εδώ. Ε, το ξέρω ρε μαλάκα, θα είναι μέσα τίποτα ρε μαλάκα. Ή δεν είναι μέσα. Λογικά δεν είναι μέσα. Ου μαλάκα. Ρε φίλε. Όταν πέφτεις από τις κάρες πονάει πολύ. Δεν σε εδώ μαλάκα. Έχω να πέσω πολύ. Πω μαλάκα. Στραβά τα πόδια, τα χέρια σκατά, το κεφάλι δεν βλέπεις. Να κάνεις μαλάκα εδώ. Τελευταία φορά που έπεσα από τις κάρες ήταν στο σπίτι σου. Το είδα εγώ αυτό. Κόντεψα να... Όχι. Κρίμα. Κόντεψα να βγω από κάτω από την πόρτα. Ευθεία, κατευθείαν σπίτι θα βγεις. Ρε, είχα πέσει, έπεσα κανένα 5-6 καλιά, κατρακύλησα. Εντάξει, είσαι και 90 κιλάκια. Καλά θα πήγε αυτό, είσαι και ψηλός, καλά θα πήγε αυτό. Δεν... Μαλάκα δεν είχες φώτα. Εντάξει. Πότε σε σταμάτησες. Στο πούτσο, στο πούτσο. Μαλάκα δεν είχα φώτα ρε. Μαλάκα πονάνε τα δόντια μου ρε μαλάκα από το... Όταν βλέπεις ένα τέτοιο thumbnail, ναι. Πολλά πράγματα. Ναι. Καταρχήν πινιάτα είναι αυτό να φανταστώ εδώ. Οκ. Okay. What the fuck, μαλάκα, ο τύπος δεν βλέπει. Εν τω μεταξύ, αυτός δεν είναι μεθυσμένος να φανταστώ, απλά έκανε αυτό το που κάνει κύκλους με το τέτοιο. Όπα ρε μαλάκα. Όπα ρε μαλάκα. Δες λίγο από πού ξεκίνησε. Και τα σηκάρει και τα άλλα τα αρχεία. Εντάξει, χτύπησε κάτι λέει, πέτυχα κάτι. Εγώ ήθελα απλά να πετύχω κάτι λέει.
Αυτό είχαμε. Το σιρτάρι πως το άνοιξε ρε μαλάκια, το σιρτάρι πως το άνοιξε. Και ρε φίλε, πήγαινε να το σώσει. Και το βρίζει άλλη, you're disgusting το λέει. Άντε γαμηθείτε, παρετούμε. Δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ. Το σώνει σε μια φάση ρε. Το σώνει ρε μαλάκια. Δες, δες, τρώει την πρώτη. Οπ, οπ, όχι ρε. Τα άλλα ήταν σε σιρτάρι, ήταν σε ράφι. Εντάξει. Εντάξει, ωστόσο, φίλε. Και τρίβει το πάτωμα. Ναι, το βλέμμα του παρετούμε είναι αυτό. Άντε γαμηθείτε μαλάκες εδώ που να είναι τα βάζετε. Μα δεν είχε τίποτα, ρε φίλε. Αγαμίσου κι εσύ. Καλά, ρε μάνα, δεν σε είπα να μην σκουκάρει εκεί πέρα. Δηλαδή, τι ρίχνετε εδώ, ρίξτε λίγο αλάτι κάτω. Λες και είναι κουζίνα, ξέρω εγώ. Πάμε καταράχτες. Εδώ είναι στην έδρα, εν τω μεταξύ, ρε. Έχω πάει εδώ. Έχω περάσει, εγώ εδώ. Πόζα. Στα πόζα, εδώ αράζει όλο από κάτω στα λουτρά. Ο Unboxholics είναι αυτός. Πόσο πιο λάθος μπορεί να πάει. Πόσο πιο λάθος ρε μαλάκα να πάει αυτό. Πόπο, πόπο μαλάκα. Αυτός τώρα έκανε σοου σε κομμενάκια, ε. Σκέψου τώρα να είναι χειμώνα, μπρο. Φούτερ φορούσε, είναι χειμώνα, δεν ήταν. Καταρχήν δεν μπορώ να διακρίνω ένα μπροστά από πίσω το ποδήλατο, θα το δούμε. Το ποδήλατο είναι μέσα του. Μέσα του είναι το ποδήλατο. Εντάξει, οκ. Πότε πήγε καλά αυτό εδώ το σκηνικό. Right. What? Αυτό. Αρχίδια του. Ρε μαλάκα. Αυτό το είπε και ο ίδιος ρε μαλάκα. Σε φάση λέει θα κάνω αυτό. Και αφού ξεκινάει να το κάνει και ανεβαίνει πάνω στις σκάλες με το ποδήλατο, λέει ούτε καν θα προσπαθήσω, ρε μαλάκα. Ούτε καν θα προσπαθήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, θα σκοτωθώ. Γαμιέται, ρε μαλάκα, ούτε το καβάλισε. Ρε μαλάκα, σκέψου ότι άμα το καβαλούσε, ότι δεν θα χτυπούσε, ρε μαλάκα, πόσο. Ναι, μα αυτό ο τύπος το παράτησε από την αρχή, λέει δεν γαμιέται. Σκατά θα πέτυχε το τρίκ. Καθόλου, μηδέν προσπάθεια. Μηδέν, ρε μαλάκα, μηδέν. Ωραία, πούστη λέει, δεν το περίμενε έτσι. Λάθος υπολογισμό κάναμε. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ρε φίλε. Είχα μια ξαδέρφη στο χωριό. Ωχ, αρχίζαμε τις αδέρφες του χωριού τώρα. Έλα, πες. Είχε πάρει το κανάκι ενός θείου μου, ρε φίλε, ένα πενταράκι στην κουτσά ήταν. Το έχω δει σε βίντεο αυτό, να ξέρεις. Είχε πάρει σε έναν ανοιχτό χώρο, ρε φίλε. Είχε πόσα στρέμματα να ήταν, 5 στρέμματα χωράβης. Ευθεία, flat. Ναι. 5 στρέμματα χωράβης, σε αυτά τα 5 στρέμματα υπήρχε μόνο μία μικρή αποθηκούλα, ένα επί ένα. Ωραία. Μ' αρέσει πως εξελίσσεται, μ' αρέσει. Πάει κατά πάνω στην αποθήκη. Για κάποιο λόγο πλησιάζει. Γιατί να πατήσει φρένο. Συνεχίζει να πατάει γκάζι. Γκάζι. Πάει τα πόδια της κάτω. Θα αυτό. Μαλάκα. Το έχουμε κάνει όλη εικόνα αυτό τώρα, να ξέρεις. Όλοι το έχουμε εικόνα. Μαλάκα. Εντάξει. Έχει πάει τα πόδια της κάτω και απλά στου κάνει την αποθήκη. Ρε μαλάκα. Αυτοί είμαστε, να ξέρεις. Σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε, Γιάννη μου. Σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε. Μια μέρα θα μας πάρει ο διάολος και δεν θα ξέρουμε γιατί και θα λέμε γιατί. Να γιατί. Να γιατί. Να. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα, Γιάννη. Γιάννη μου, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Θέλω να χαιρετήσω. Πες τα, δώστα όλα, δώστα όλα. Έτσι. Για θέλω να χαιρετήσω τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου και το θείο του που είναι στο Καναδά. Α, στο Καναδά, εντάξει. Λοιπόν, κάντε ένα like, μια εγγραφή. Γράψτε ένα σχόλιο άμα θέλετε να βρείτε τον Γιαννάκη ή εμένα. Αυτά από εμάς, τα λέμε στο επόμενο. Bye.